Όχι, δηλαδή προσπάθησε και μπήκε. Δεν είναι ότι ήταν και εύκολη η δουλειά, αλλά λέμε τώρα. Από τα πλατό και από την Πασαρέλα στην παραλία, είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Να σου πω, πώς άντεξε κύριε παιδί μου τις πρώτες μέρες που πίναγες τόσο πολύ και... Καταρχήν δεν το περιμέναμε τόσο δύσκολο. Είχαμε την αίσθηση ότι εντάξει, επώνυμοι άνθρωποι είμαστε, θα μας δίνουν τίποτα στα κρυφά. η πείνα ήταν τόσο έντονη που υπήρχαν στιγμές που ήθελα να περπατήσω να πάω από εδώ μέχρι εκεί 5 μέτρα και ζαλιζόμουν και δεν ήξερα αν θα φτάσω. Αλήθεια. Πολλές φορές ξυπνούσα μέσα στο βράδυ 2-4 ώρα. Ξέρω εγώ από ανησυχία ή οτιδήποτε για τουαλέτα, ας πούμε, και μετά με πονούσε τόσο πολύ η κοιλιά μου από την πείνα που δεν μπορούσα να ξανακινηθώ. Δηλαδή η πείνα μας έφτανε σε σημείο που πονούσε τα στομάχια μας από την πείνα. Τώρα που είπες τουαλέτα, γιατί πήγαινες παιδί μου και κάνεις πιπί δίπλα στα σπίτια των ανθρώπων? Δεν έπρεπε να το πω, έχεις δίκιο. Γιατί? Βαριόσουνα. Φοβόσουνα τη ζούγκλα ή βαριόσουνα? Πες την αλήθεια, μέσα τη νύχτα, τώρα που να πηγαίνεις μακριά? Υπήρχαν πολλές φορές, επειδή φοράω φακούς και δεν έχω πολύ καλή όραση, που ξύπναγα το πρωί και ήθελα κάτι κοντά, ρε παιδί. Κάτι γρήγορο. Να σου πω, υπήρχε πάντα μια κάμερα γύρω σας εκεί που γύριζε πάντα. Σχεδόν σε 24ωρη βάση υπήρχε κινηματογράφηση. Την ξεχάσατε την κάμερα που λένε κάποια στιγμή? Υπήρχαν φορές που την ξεχνάγαμε την κάμερα, υπήρχαν φορές που η κάμερα ήταν πίσω μας και δεν την είχαμε αντιληφθεί. Ναι. Αλλά η κάμερα έχει ένα ρόλο σαν καταγράφει ντοκιμαντέρ, δηλαδή δεν... έκανε καταγραφή το τι έκανες. Μη σηκωνόσουνα, πήγαινες να κάνεις μια βουτιά, δεν σου λέγε κανείς Γιάννη τώρα σε γράφουμε, απλά κανείς. Σε ακολουθούσε. Ούτε απλά πάμε πάλι ξανά κάτι που χάσαμε. Λοιπόν, επεισόδια έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Όχι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποια πράγματα στο ίντερνετ, είμαι 10 μέρες εδώ. Μάλλον λίγο παραπάνω. Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα στην βαβούρα της πόλης. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα, 5 μήνες χωρίς να οδηγάς, χωρίς κινητό, χωρίς όλα αυτά που αποτελούν τη ζωή μας σήμερα. Επειδή εμείς είχαμε επικοινωνία, και τους ευχαριστώ δημόσια πάρα πολύ, και τον Γιώργο, πάρα πολύ. Μεγάλο θέλει Γιωργάκο μου, αστέρι μου. Και το ζώη, τον είχαμε εδώ μόνιμα τον άνθρωπο, τον ξεζουμίζαμε. Ήμασταν πολύ ενοχλητικοί τέλος πάντων, δεν κρατούσαμε και τα προσχήματα. Αυτά να τα λέμε, να τις λέμε τις αλήθειες. Σε στήριξα τα παιδιά, ιδιαίτερα ο Ζώης στήριξε πάρα πολύ εδώ, να ξέρει. Και ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν ο αφανής ήρωας. Ο Ζώης φαινόταν. Ο Γιώργος δεν ερχόταν, αλλά έκανε πολλή δουλειά backstage παρασκηνιακά και τον ευχαριστούμε απέραντα γι' αυτό. Σε ρωτώ γιατί τελικά θέλω να ξέρω. Καταρχήν δεν περίμενες όλη αυτή την ανταπόκριση του κόσμου στην Ελλάδα, έτσι? Δηλαδή, μας είπε ο Ζώης ότι κυκλοφορούσαμε κράνος κάποια στιγμή, γιατί ήταν πάρα πολύ. Πέφτανε πάνω σου. Μας είχαν προετοιμάσει ότι ο κόσμος το έχει λατρέψει και ότι υπάρχει φανατισμός, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τόσο πολύ τέτοια κατάσταση. Ο κόσμος δεν μας αντιμετωπίζει σαν κάποιους ανθρώπους που είμαστε στην τηλεόραση, όπως αντιμετωπίζανε παλιότερα. Έχω υπάρξει επιτυχημένα σύρια και έχω δει πώς είναι η ανταπόκριση. Αυτός ο φανατισμός μου θυμίζει, δηλαδή, μας βλέπουν σαν ήρωες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, μου θυμίζει την Εθνική Ελλάδα όταν είχαμε πάρει το γύρο το 2004, αυτός ο φανατισμός. Ναι, τύπου ροκ συγκρότημα, τέτοιο. Που έφτασα στο αεροδρόμιο, ειδικά τα πιτσιρίκια, όπου πηγαίνουμε γίνεται χαμός. Έχουν πάρα πολύ φανατισμό. Ναι, έχω μιλήσει. Μιλήσαμε και στον τελικό και στον τελικό. Δεν έχω θέμα με κανέναν. Ναι, αλλά η παρέα του όμως δεν μίλαγε στη δικιά σου παρέα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και υπήρχαν εντάσεις. Εγώ θεωρώ ότι και με τον κολλητό σου να πας, με την κοπέλα σου, με τη μάνα σου να πας κάπου και να είσαι χωρίς φαγητό και να κοιμάσαι ένα σανίδι, από ένα σημείο και μετά θα πλακωθείς. Να σου πω κάτι. Έλα να σου πω τώρα και τις κατηνιές. Περίμενα να σου πω και τις κατηνιές. Περιλαμβάνει και εμάς αυτό. Μην νομίζω ότι βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Τώρα πες κοπέλα μου, κατάλαβες. Διότι εμείς βλέπουμε ξαφνικά την κοπέλα σου, όντως, να εμφανίζεται, να σου στέλνει και μηνύματα. Και αρχίσαμε εμείς εδώ πέρα το κατηναριό να αναρωτιόμαστε. Μα είναι κοπέλα του? Μα ήταν μαζί? Και να λέμε. Λίγο πριν δεν ήτανε. Όταν πέρασε δύσκολα στα προσωπικά, σε ένα δικό του οικογενειακό κομμάτι ο Γιάννης, ήτανε. Και τελικά, μάλλον ήταν και δεν μας το είπε. Ή τώρα βγήκε το κορίτσι μπροστά. Ποια είναι η αλήθεια, Γιάννης Παλιάρα? Εντάξει, είχαμε διάφορα σκαμπανεβάσματα. Είχα και εγώ το χαμό του πατέρα μου που... Ναι. Εντάξει, ήταν μια συντριβή. Μεγάλη λίγο ιστορία αυτή. Ήταν μια συντριβή για μένα. Με στήριξε εκεί, μπήκα στο Survivor, θέλαμε να δούμε και οι δύο πώς θα είμαστε και εγώ είχα την ανάγκη να απομονωθώ μετά το χαμό του πατέρα μου. Φυσικά δεν περίμενα ότι
ήταν πολύ πιο δύσκολο. Νόμιζα ότι θα μου κάνει καλό να εξαφανιστώ. Ναι, να... Αλλά όχι έτσι. Ναι, αλλά το ένα σοκ μετά το άλλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, άμα το ήξερα ότι ήταν έτσι, μπορεί να μην πήγαινα. Ναι, αλλά μπορεί να φύγει. Έγινε όμως και πρόταση γάμου, γιατί διάβαζα τώρα προχθές ότι έκανε πρόταση ναι, γάμου. Ναι, τα έχω δει αυτά που κυκλοφορούν για γάμους και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ισχύει. Νομίζω ότι είναι πολύ δεν γρήγορο ισχύει, αυτό. Ναι, είναι γρήγορο, εντάξει. Είναι... Κοίτα, από τα 40 και μετά τα παιδιά και ο γάμος είναι κάτι που το σκέφτομαι, αλλά όχι όπως το γράφουν με ημερομηνίες κτλ. Γιάννη, σε βλέπω ταλαιπωρημένο, να σου πω την αλήθεια. Mm. Σε βλέπω λίγο να προσπαθείς να διαχειριστείς αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Και το λέω διότι εμείς όταν σε γνωρίσαμε εδώ ήσουν αδιάσημος, ο διασημότερος για μένα στο παιχνίδι. Από την άλλη, ξαφνικά σε ενοχλεί που μπαίνεις στον ίδιο παρανομαστή με κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν ίδια διασημότητα με σένα. Που σας αντιμετωπίζουν το ίδιο, ναι, εσύ είσαι πιο διάσημος. Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί αυτό το παιχνίδι είχε τρομερή ανταπόκριση από το κοινό και το αγκαλιάσανε. Hey. Και κάπου λίγο πολύ, είτε ήσουν ανώνυμος είτε ήσουν επώνυμος, βρεθήκαμε όλοι να είμαστε στα ίδια επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι θα το ξανά κάνες. Όχι, δεν μπορούμε, τίποτα. Με αλήθεια, ήταν πολύ, ε. Χριστίνα, θα σου πω ότι υπήρχαν στιγμές που έβλεπα μαύρη σακούλα σκουπιδιών και έψαχνα μέσα να φάω. Έλα εσύ. Αλήθεια λες. Μπορεί να έβρισκα και κάτι κάτω, ας πούμε, και να το έτρωγα. Μια πατημένη μπανάνα ή κάτι. Ούτε καν κοιτούσαμε ημερομηνία λήξεως. Ό,τι βρίσκαμε το τρώγαμε. Wow. Μιλάμε για πείνα τρελή. Χρειάστηκε. Είχαμε φιλοξενήσει στη διάρκεια Βαλάση, τον Ηλία τον Βαλάση. Mm-hmm. Ο οποίος ο Ηλίας Βαλάσης σου λέει κάτι. Ναι, ήταν το τον είχαμε κάνει και πριν φύγω. Μπράβο. Λοιπόν, και μας έλεγε ότι κάποια στιγμή αναγκαστήκαν να φάνε ποντίκια. Εσείς μπήκατε σε τη διαδικασία, δηλαδή να σκοτώσετε κάποιο τροκτικό, ένα φίδι. Ποντίκι, όχι, αλλά τα ποντικάκια λίγο, τα βλέπαμε λίγο διαφορετικά όσο περνούσε. Μάλλον μάτι, ε. Και το βλέπεις σαν κοτόπουλο. Ναι, κανονικά. Το βλέπεις σε δίσκο πάνω με πατατούλες. Ξέρεις, όπως τα κόμιξ. Το όρεμα. Να είναι το ποντίκι. Κάτι απίθανο φάγατε. Ναι, ναι, το τρώγαμε διάφορα από δέντρα, φυτά, πολύχρωμα, φρούτα, ό,τι βρίσκαμε. Εν τω μεταξύ είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο όλο αυτό, έτσι. Το να πρέπει να βρεις κάποιον ντόπιο, κάποιο μαύρο εκεί, να το ρωτήσεις. Αν τρώγεται αν αυτό. Αν αυτό τρώγεται, ναι, αν θα σου δημιουργήσει. Όπως το ψάρι που πιάσατε, το πρώτο ψάρι με τα αγκάθια, το στρογγυλό. Το οποίο ήταν εξαιρετικά. Ήταν δηλητηριώδες. Γιατί μας ενημέρωσαν ότι τρώγεται από τη. Το πίσω κομμάτι, από τη μέση και πίσω. Ήταν, είχε δηλητήριο. Δεν τρώγεται ολόκληρο και λέμε εντάξει, γιατί να το σκοτώσουμε τώρα αφού είναι να φάμε το μισό και τι να μας κάνει 10 άτομα και τα καβούρια έτσι. Τα καβούρια. Ένα βράδυ κοιμόμουν και νιώθω κάτι πάνω μου να περπατάει και πετάγομαι. Και είχα πάνω μου ένα καβούρι τόσο. Και δηλαδή το σώμα του ήταν το τόσο και μαζί με τα ζαγκάνες και τα πόδια ήταν τόσο. Τα καβούρια ήταν τόσα. Δηλαδή, και το φάγατε. Όχι, δεν το φάγαμε γιατί έτρεξε και έφυγε. Γι' αυτά τα μεγάλα κινούνται και πολύ γρήγορα. Απλά όπως πετάχτηκα εγώ αυτό, την άχτηκε από πάνω μου και έπεσε πάνω στη Σάρα. Πω, άλλος χαμός. Και ούρλιαζε. Η Σάρα ξύπνησαν όλοι. Να σου πω, τέτοια απίθανα πράγματα είχατε. Δηλαδή είναι ο λόγος, παιδιά, που δεν θα πήγαινα ποτέ έτσι. Δεν μπορώ καθόλου όλα τα ζωήφια, τα τροκτικά. Πάρα πολλά ζωήφια, πάρα πολλά κονούπια. Από ένα σημείο και μετά κυκλοφορούσαμε ξυπόλυτοι. Δηλαδή, άμα ένιωθε κάτι να περπατάει πάνω σου και δεν ήταν βαρύ, δηλαδή να αισθάνεσαι ότι είναι από ποντίκι και πάνω, δεν με κάνεις έτσι να πεις να το διώξω τώρα. Εντάξει, σοκαριστικό, ε. Έτσι, οι υπόλοιποι 5 μήνες στην παραλία πατάγαμε εκεί, με τσίπησε σκορπιός κάποια στιγμή. Κάς πλάκα. Πω. Και τι έγινε τότε, δηλαδή. Είχαμε. Γιατρός. Είχαμε γιατρό σε κοντινή απόσταση, μου έκανε επιτόπου μια ένεση και με οδήγησαν στο νοσοκομείο. Σκορπιό. Ναι, με τσίπησε στην πλάτη. Πόνος φρικτός. Πόνες αρκετά. Ευτυχώς από ό,τι μου είπανε στο νοσοκομείο δεν μου έβαλε όλο το δηλητήριο, γιατί θα μπορούσα να ήμουν πάρα πολύ χειρότερα. Γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις, μου έλεγε ο Χρανιώτης, ότι κάποιος μπορεί να λιποθυμήσει. Καλά, τώρα από εσύ τον Χρανιώτη τον πίστεψες. Εδώ σου στις ολόκληρη ιστορία.